ή στην υγεία θα σας πάω. Στην υγεία, στο Λασίθι και στο χάρτη της υγείας. Γιατί ετοιμάζονται για νέες κινητοποιήσεις. Μάλιστα η Επιτροπή Αγώνα Ιεράπετρας καλεί φορείς, πολίτες, τους πάντες όλους την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Από την Επιτροπή Αγώνα Ιεράπετρας η κυρία Μαρία Κτιστάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, ετοιμαζόμαστε. Καλά κάνετε και ετοιμάζεστε. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η πρόσκληση, την αφετηρία της προσπάθειας αυτής για ένα πανλασιφιώτικο συλλαλητήριο, γιατί για κάτι τέτοιο ξεκινήσαμε να πάμε, ήρθε αυτή τη φορά από την Επιτροπή Αγώνων του Αγίου Νικολάου, η οποία πήρε μια ανάλογη απόφαση και απευθύνθηκε στις Επιτροπές Αγώνα του υπόλοιπου νομού. Με αυτό λοιπόν σαν αφετηρία, και επειδή τα χάλια είναι απίστευτα, και στα τρία νοσοκομεία του νομού Λασιθίου. Ας πούμε, είναι χαρακτηριστικό ότι έχει κλείσει πλέον η παθολογική κλινική της Ιτίας εντελώς. Δεν υπάρχει παθολογική κλινική στο νοσοκομείο της Ιτίας. Το δικό μας η παθολογική δουλεύει με έναν παθολόγο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γιατί σας χρειάζεται, θα ρωτούσε κάποιος από το Υπουργείο Υγείας. Όχι, από το Υπουργείο Υγείας η απάντηση θα είναι ότι δεν χρειάζεται. Γενικώς δεν χρειάζεται να υπάρχουν και νοσοκομεία καθόλου. Και όχι μονάχα στην Ιεράπετρα, γιατί αυτό δείχνει η πολιτική που ακολουθούν πουθενά. Υπάρχουν τα ιδιωτικά, όποιος θέλει να απευθύνεται και να γιατρεύεται. Mm-hmm. Τα δημόσια δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν, αυτό δείχνει η πολιτική τους. Έχουν αφήσει όλο το σύστημα υγείας να διαλύεται στα εκτός συνεταίρων. Κομματάκι-κομματάκι, εξαφανίζονται οι γιατροί, φεύγουν από τα νοσοκομεία, τους χειρές έχουν γίνει χώροι εργασίας εντελώς αποθητικοί. Ούτε μισθούς έχουν, απίστευτες συνθήκες άθλιας εργασίας έχουν, με εντέλεσθε τους στέλνουν από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. Εφημερίες που κάνουν μη βιώσιμη την κατάσταση μέσα στα νοσοκομεία, με εξαγριωμένους ασθενείς οι οποίοι με το δίκιο τους ψάχνουν να βρουν υγεία και τα βάζουν με τους γιατρούς ή με τους νοσοκόμους επειδή δεν τη βρίσκουν εκεί που πρέπει να τη βρουν. Έχει γίνει ένα τοπίο απίστευτο το νοσοκομείο σε όλο τον νομό και σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Είδαμε τις κινητοποίησεις που γίνανε στο Ηράκλειο, νομίζω θα ξαναέχουμε στο Ηράκλειο. Γιατί τελειώνει και αυτή η ιστορία με τους γιατρούς μέσα τα μπλοκάκια που είχαν πάρει 22, το προηγούμενο διάστημα άλλος... για να κατευνάσει κάπως τα πράγματα. Μαρία, 22 του μήνα και μου επιτρέπεις πότε, μάμα από ξεχασμένο να σου μιλάω στον ελληνικό, αλλά χρόνια τα λέμε ραδιοφωνικά. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Λοιπόν, 22 του μήνα. Στον δρόμο πολλά χρόνια, ναι. Έτσι, 22 του μήνα είναι πανηγειονομική απεργιακή κινητοποίηση σε όλη τη χώρα, όπως μας έλεγε ο Δημήτρης Βρύσαλης τις προηγούμενες ημέρες. Και επίσης 28 του μήνα υπάρχει απεργιακή κινητοποίηση και θα πάει μαζί με την τραγωδία στα Τέμπη. Οπότε η υγεία και όλα τα υπόλοιπα, αυτά τα ευτράπελα, τα σοβαρά, οι τραγωδίες που πραγματικά πλήττουν τη ζωή μας, νομίζω ότι αυτό το μήνα, δηλαδή το Φεβρουάριο, θα βρεθούν μπροστά. Έτσι είναι, έτσι. Και από το ρέζιμ έχουν ανακοινώσει ότι ετοιμάζονται για εκείνες τις ημερομηνίες, δεν ξέρω τώρα πια, τις δύο προς το τέλος του Φλεβάρι, για κινητοποίηση, γιατί και το δικό τους το νοσοκομείο είναι σε κακό χάλι. Νομίζω ότι μάλλον είναι και το χειρότερο στην Κρήτη πάνω, τη χειρότερη κατάσταση από όλα τα νοσοκομεία. Και εμείς μάλλον προς τα εκεί κάπου πηγαίνουμε ή προς τα τέλη του Φλεβάρι, προς τις αρχές του Μάρτη. Η αλήθεια είναι ότι εμείς είχαμε και εξελίξεις στην Ιεράπετρα, μάλλον δεν έχουν φτάσει μέχρι εκεί. Έχουμε ένα εντέλεσθε που ήρθε από τον κεντρικό διοικητή. Έχουμε εμείς έναν διοικητή για τα τρία τα νοσοκομεία. Τι λες καλέ. Τι λες καλέ. Η αυτοδιοίκηση των νοσοκομείων. Όχι μόνο έχει φτάσει. Όχι μόνο έχει φτάσει. Τι λες καλέ. Εδώ το λέμε στα δελτία των ειδήσεων και μάλιστα λέμε ανηθικότητα, όπως λένε οι εργαζόμενοι, ο Σύλλογος Εργαζομένων στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, ότι αυτές οι αποσπάσεις των γιατρών με εντέλεσθε που αποδυναμώνουν το ήδη πληγωμένο νοσηλευτικό ίδρυμα είναι ανηθικότητα. Έτσι ακριβώς. Και αν τον ακούγατε και χθες μίλησε εδώ σε ένα τοπικό ραδιόφωνο, ήταν σχεδόν αισχρή η στάση. Δηλαδή ότι εμένα με βάλανε εδώ να διαχειριστώ τρία νοσοκομεία, αυτή είναι η δουλειά μου. Θα διαχειριστώ με όποιο καλύτερο τρόπο που μπορώ αυτά τα τρία νοσοκομεία, χωρίς να πηγαίνω παραπέρα. Το γεγονός δηλαδή ότι απαιτούνται αναισθησιολόγοι για να δουλέψουν και τα τρία τα νοσοκομεία και ότι η δική του η δουλειά σαν διοικητή και των τριών νοσοκομείων είναι να ψάξει να τους βρει αντί να στέλνει τον ένα στο νοσοκομείο το άλλο και να διαλύει επί της ουσίας και τα τρία τα νοσοκομεία, δεν μπήκε στο τραπέζι. Στη δική του την οτροπία
είναι ότι εγώ αυτό μου δίνουνε, με αυτό θα δουλέψω. Αυτούς τους γιατρούς έχω, αυτούς τους γιατρούς θα μοιράσω. Και θα κοιτάξω να το κάνω με έναν τρόπο, επί της ουσίας, αυτό που αντιλαμβανόμαστε ότι την προσπαθεί να κάνει, είναι να κρατήσει ένα νοσοκομείο κάπως πιο λειτουργικό, που θεωρεί ότι πρέπει να είναι του Αγίου Νικολάου, διότι η έδρα του είναι στον Άγιο Νικόλαο, και τα άλλα δεν πειράζει. Ας τα βοφάει μαύρη μαυρίλα. Δεν πειράζει, διαλύονται. Θα υπάρχει με έναν τρόπο, όσο υπάρχει, μέχρι να διαλυθεί και αυτό εντελώς, το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Η δική μας άποψη είναι ότι δεν είναι τυχαίο ότι πριν από λίγο καιρό, αντί να δώσει το Υπουργείο αυξήσεις στους γιατρούς, έδωσε αυξήσεις στους διοικητές και τους διπεάρχες. Ο κύριος αυτός παίρνει ένα 5.000 το μήνα για να κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, να μοιράζει τη μιζέρια ανάμεσα στα τρία τα νοσοκομεία, ευνοώντας από ό,τι φαίνεται περισσότερο το Αγίου Νικολάου, χωρίς να θέλω να πω τίποτα για τον Άγιο Νικόλαο και το νοσοκομείο του. Θα πω δύο πράγματα παρακάτω. Μοιράζοντας λοιπόν τη μιζέρια και φροντίζοντας να τσακώνονται τα νοσοκομεία μεταξύ τους και να μένει στο απειρόβλητο ο πραγματικός υπεύθυνος, που είναι η κυβέρνηση και οι πολιτικές της. Αν η κυβέρνηση είχε σκοπό πραγματικά να στηρίξει τα νοσοκομεία, τα δημόσια, θα έδινε λεφτά στην υγεία, αντί να την υποχρηματοδοτεί όπως κάνει αυτή τη στιγμή, θα έδινε μισθούς έτσι ώστε να είναι ελκυστικές οι θέσεις στα νοσοκομεία και θα δημιουργούσε συνθήκες εργασίας έτσι ώστε να πηγαίνουν οι άνθρωποι εκεί να δουλεύουν, να κάνουν τη δουλειά τους με αξιοπρέπεια και να γιατρεύουν και εμάς που το έχουμε ανάγκη. Αυτό που κάνουν αυτοί είναι, αντί να φτιάξουν τα νοσοκομεία, δημιουργούν απογευματινά ιατρία επιπληρωμή και απογευματινά χειρουργία επιπληρωμή, έτσι ώστε να συνεχίζουν να γιατρεύονται αυτοί που έχουν λεφτά, και λοιπόν και δεν πειράζει, πεθάνουμε. Αυτή είναι η λογική της κυβέρνησης, αυτό το πράγμα κυριαρχεί. Και όσο εφαρμόζεται και το καινούριο ΕΣΥ που έχουν ήδη ψηφίσει από την προηγούμενη κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα τα βλέπουμε αυτά μπροστά στα μάτια μας, το ένα πίσω από το άλλο, να διαλύουν τα νοσοκομεία, να βάζουν τους ιδιώτες μέσα στα νοσοκομεία, να μετατρέπουν την υγεία από δημόσια σε ιδιωτική, και εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Έχω έτσι ένα άγχος παραπάνω, γιατί αντιλαμβάνομαι στο χώρο εδώ της πόλης μας ότι υπάρχει, πετυχαίνει λίγο η συνταγή, δηλαδή υπάρχει ένα μένος απέναντι στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, αντί να πηγαίνουν τα βέλη εκεί που πραγματικά πέφτουνε. Πρέπει να πάνε, δηλαδή στην κυβέρνηση και την πολιτική της. Εδώ το πρόβλημά μας δεν είναι οι εργαζόμενοι του Αγίου Νικολάου, ίσα που οι άνθρωποι έχουν βγάλει και ανακοίνωση ενάντια στην απόφαση του διοικητή, του υπερδιοικητή των νοσοκομείων. Ο στόχος μας είναι να δουλεύουν και τα τρία νοσοκομεία, γιατί χρειάζονται και τα τρία νοσοκομεία. Είναι τέτοιος ο νομός εδώ που δεν γίνεται να υπάρχει ένα νοσοκομείο κάπου κεντρικά ή στον Άγιο Νικόλαο. Υπενθυμίζω το τελευταίο περιστατικό που είχαμε με τον τραγικό θάνατο ενός νεαρού ανθρώπου εδώ στην Ιερά Πέτρα 17 χρονών. Εκείνη την ημέρα δεν εφημέρευε το νοσοκομείο. Καμία ειδικότητα. Ήταν ουσιαστικά κλειστό. Αλλά επειδή υπήρχε το νοσοκομείο και υπήρχαν οι γιατροί στα σπίτια τους, έτρεξαν και περίμεναν το περιστατικό στο νοσοκομείο για να μπορέσουν να σώσουν το παιδί. Βέβαια το παιδί δεν σώθηκε. Ήταν άσχημη η κατάστασή του, αλλά αυτό δεν είναι τίποτα. Για φανταστείτε να μην υπήρχαν και να υπήρχε μια περίπτωση να σωθεί αυτό το παιδί, δεν θα σωζόταν. Άρα λοιπόν είναι τέτοιες οι αποστάσεις, τα οδικά δίκτυα κτλ. Εδώ στο νομό, που πρέπει να έχουμε και τα τρία νοσοκομεία πλήρως εξοπλισμένα με όλο το προσωπικό που χρειάζεται και όλες τις κεντρικές κλινικές να δουλεύουν, για να μπορούμε να λέμε ότι στοιχειωδώς έχουμε δημόσια και δωρεάν υγεία, τη δημόσια και δωρεάν υγεία που μας αξίζει. Τι να πω. Τι να πω. Δεν έχω να πω τίποτα πάνω σε αυτά τα οποία λες. Μαρία Κτιστάκη, δεν έχω να πω κάτι. Ναι, ελπίζω να έχουμε εμείς το επόμενο διάστημα με μεγάλες κινητοποίησεις. Αν οι εργαζόμενοι εδώ αποφασίσουν κάτι πριν από την Τετάρτη, εμείς θα το στηρίξουμε. Κάποια κινητοποίηση προς την ΥΠΕ ή προς τον διοικητή εδώ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων, ό,τι και να είναι, θα το στηρίξουμε με αυτό το σκεπτικό που είπα προηγουμένως. Και μετά την Τετάρτη, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε οι τρεις πόλεις του νομού να διοργανώσουμε μια πραγματικά μεγάλη κινητοποίηση, που να δείξουμε ότι και οι τρεις ενωμένοι και οι τρεις πόλοι, όλος ο νομός Λασιθίου, παλεύει για την δημόσια και δωρεάν υγεία που του αξίζει. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή σου ημέρα. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.